Γεια σας, Solids εδώ και αυτό θα είναι το Elo Hell μέρες μας 29 νομίζω, όπου θα παίζω πάλι με Lulu και στο προηγούμενο έπαιζα πάλι με Ziggs. Δηλαδή έχω παίξει, τέλος πάντων, είναι η δεύτερη φορά που παίζω Lulu, αλλά τουλάχιστον αυτή τη φορά θα έχω διαφορετικό matchup. Εν τω μεταξύ νόμιζα ότι θα ήταν η Morgana στο mid, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται θα είναι η Zyra, γιατί δεν ξέρω, δεν νομίζω να παίζει η Morgana στο mid με exhaust, λογικά θα είναι support. Και εν τω μεταξύ έχουν δύο not connected, ή τους βλέπω εγώ not connected οι άλλοι. Τέλος πάντων, στον bot θα είναι μια Sivir και μια Nama εναντίον Morgana και Lucian. Γενικά μου φαίνεται η Sivir είναι καλό pick εναντίον της Morgana, γιατί την ώρα που πετάει Q μπορεί πολύ εύκολα να κάνει spell shield. Δηλαδή το Q είναι πολύ αργό projectile, πιστεύω θα προλάβει. Στο mid θα είμαι εγώ με τη Zyra, jungle οι άλλοι έχουν νομίζω Lee Sin και εμείς έχουμε Vi. Γενικά η Vi θα είναι λίγο σπαστικό, δεν ξέρω, στο team fights πρέπει να προσέξει, γιατί η Morgana θα βάζει black shield σε κάποιον. Και όταν κάνει ulti η Vi ουσιαστικά δεν θα κάνει τίποτα, δεν θα τον πετάει στον αέρα και θα τον ρίχνει κάτω. Επίσης έχουν και πολύ καλό disengage αυτή με την ulti της Zyra και την ulti της Morgana. Και το άλλο pick τους, από όσο θυμάμαι, ήταν η Nidalee. Και η Nidalee θα παίξει με τον Jax λογικά στο top. Που νομίζω ότι ο Jax την έχει την Nidalee, δεν ξέρω. Ειδικά early, ας πούμε, αν πάει η Vi, η Nidalee δεν θα μπορέσει να ξεφύγει. Γιατί ο Jax θα κάνει stun, Q, W και η Vi θα έχει και ένα knockback. Νομίζω ότι δεν θα ξεφύγει. Anyway, ελπίζω να μην έχω κολλήσει. Oh, ok. Εμφανίστηκε να σημαίνει ότι δεν έχω κολλήσει. Λοιπόν, εν τω μεταξύ τώρα έχω 72 ping. Άλλαξα τη σύνδεσή μου σε fastpath. Το έγραψα και στο Facebook. Και είχα 120 με 80 ping. Και τώρα ξέρω εγώ έχω 57 με 72. Συνήθως έχω 60 δηλαδή. Τώρα ας πούμε το 72 μου φαίνεται ψηλά. Είναι υψηλό ping. Ενώ παλιά το 72, ξέρω εγώ, όταν είχα 72 έκανα party. Anyway. Λοιπόν, εν τω μεταξύ η Lulu δεν είναι τόσο καλή εναντίον τη Zyra, γιατί η Zyra έχει μεγαλύτερο raise από τη Lulu. Αλλά μπορώ να φαρμάρω απλά και ωραία και να μην φάω πολλά ganks. Δηλαδή να προσπαθήσω να μην φάω πολλά ganks. Γιατί θα είναι καλή φάση να πεθαίνω. Εν τω μεταξύ, η Nidalee έχει και teleport, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να κάνει split push εναντίον του Jax. Το καλό είναι βέβαια ότι ο Jax, άμα τέλος πάντων είναι μόνο του, ξέρω εγώ, στο top lane και κάνουν split push. Όσο προχωράει το παιχνίδι, λογικά θα την έχει την Nidalee. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να μην την έχει. Και επίσης μπορεί να σταματάει και το teleport. Επίσης, γενικά μου φαίνεται ότι θα τα έχουμε τα team fights. Γιατί ξέρω εγώ, η Nami θα έχει ένα τεράστιο, τέλος πάντων έχει το wave, το οποίο μπορεί να του σηκώσει και όλους. Εγώ μπορώ να κάνω ulti όποιον μπαίνει, αυτός τώρα θα μου κάνει BM. OMG BM, BM, BM. Ήρθε και μου ρίξε skill. Εγώ θα κάνω ulti τέλος πάντων όποιον μπαίνει και αυτός θα ζει πολύ παραπάνω από όσο θα ζούσε κανονικά. Και όλα θα πάνε καλά, ελπίζω. Επίσης έχω 88 πόντους τώρα στο Platinum 3, έχω κολλήσει στο Platinum 3 παιδιά. Anyway, έχω 88 πόντους, ελπίζω να νικήσω αυτό το παιχνίδι για να πάω στα promotion. Αν και η αλήθεια είναι ότι δεν παίζω πάρα πολύ ranked. Δεν έχω παίξει δηλαδή πολλά παιχνίδια. Έχω παίξει γύρω στα 70 από την αρχή του σεζόν. Αυτά δεν ακούγονται γενικά πολλά. Anyway. Και η Zyra δεν έχει ήρθει ακόμα. Άνατη. Λογικά ξεκίνησαν από το red. Ναι, για κάνε μου λίγο τα trade. Γιατί έφαγα πιο πολύ damage, δεν ακούγεται λογικό. Γιατί τα creep βάραγαν εμένα και δεν βάραγαν τη Zyra, ωραίο, τα δικά μου creeps. Why creeps? Αυτό το creep θα το χάσω εκεί πίσω, τέλος πάντων. Okay, μου φαίνεται ότι ο Λιάρης από το κόκκινο, δεν ξέρω, μπορεί να μου κάνει level 2 gank. Δεν ξέρω, την προηγούμενη φορά είχα πει πάλι τα ίδια, ότι γενικά μου κάνουν level 2 gank, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εντάξει, από το πρώτο wave πάντως έχασα ένα creep. Είμαι περήφανος για τον εαυτό μου γενικότερα. Δεν πήρα ένα creep. Όπως συνηθίζω συνήθως στην αρχή. Oh, δεν το έχασα. Anyway. Okay. Ήδερα έχει 8. Εντάξει, είδα αυτό και νόμιζα ότι άρχισε με spell thieves. Και λέω, what? Good. Εντάξει, έχω να δω Zyra mid πάρα πολύ καιρό. Και ανησυχώ λίγο, η αλήθεια είναι. Θα πάρω τον W τώρα γιατί είμαι λίγο ψαρισμένος και ο Λί λογικά θα έρθει από αυτήν εδώ την πλευρά. Από αυτήν την πλευρά θα έρθει. Γιατί ξεκίνησε από το ρε του. Εκτός και αν η Zyra πήγε απλά εκεί για να βάλει ward. Ωραία, τώρα μπορούμε να έρθει η Vi και να τη φάμε βασικά. Όχι, σε είδε. Νομίζω την είδε. Είναι αρκετά εύκολο το gank στο mid. Δηλαδή, ειδικά μετά τα 6. Μετά τα 6 απλά έρχεται, κάνει ulti. Περιμένω λίγο να γίνει τέλος πάντων το CC της Vi και κάνω και εγώ ulti. Και μετά την τρώμε. Easy peasy. Δεν ξέρω γιατί δεν παίρνει τα CS. Φοβάται πάρα πολύ. Χα! Εγώ κάνω λάσκετ για τα φυτά της. Πρέπει να βάλω το ποτάκι μου. Κάτω ψοφίσανε. Η Morgana δεν έχει φλάσμα, μάλιστα. Γεια, φάγανε την Ιταλία. Ωραία. Θα με κουβαλήσει ο Jax λοιπόν. Αποφασίστηκε που θα με κουβαλήσει αυτό το παιχνίδι. Ω, αστόχησα το Glitterlands. Τέλος πάντων. Glitterlands. Τώρα χάνω και τα CS. Για να διαβάσω το colon name του skill. Dogerinos. Έκανε φλάσολη. Το περίμενα αυτό το φλάσ. Oh fuck, δεν γίνεται να πάρω δύο words γιατί δεν θα έχω pots και δεν γίνεται να μην έχω pots αυτό το lane. Γιατί η Zyra αν με πιάσει root μετά έχει στάνταρ το Q. Λοιπόν και τα creeps είναι 32-24 worth και θα πάρω και περισσότερο XP από αυτήν. Αυτή είναι 4, εγώ με 5 και δεν θα τον προλάβω αυτό το wave γιατί πουσαρε λέει, αλλά εντάξει. Λοιπόν, τώρα θέλω να πουσάρω για να βάλω wards. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Γιατί και η Zyra πουσάρει σχετικά γρήγορα το lane. Τα φυτά κάνουν καλό zone. Α, τέλος πάντων. Δεν μπορώ να κάνω κάτι τώρα εγώ. Μπορώ να το σκοτώνω και να παίρνω gold. Οκ, ο Jax πάνω ρίχνει ξύλο και είναι 4 level. Πώς είναι 4 level και είναι 5, ενώ τη φάγανε. Δεν ξέρω. Anyway. Ο Lee παίζει να έρθει mid τώρα, πρέπει να είμαι προσεκτικός. Είναι mid ο Lee. Όχι, πάνω είναι. Εκεί είμαι 6. Έχω μισάρει όλα τα Q μου. Και επίσης δεν συμφέρει να τους κάνω trade γιατί έχει πολύ μεγαλύτερο range από μένα. Απλά μπορώ να φαρμάρω, έχω φαρμάρεις κι άλλες καλύτερα από αυτήν. Επίσης όλοι είναι προς την πάνω πλευρά, γι' αυτό κάθομαι από εδώ τώρα. Τώρα θα αναγκαστεί να ταγκάρει, α όχι δεν θα αναγκαστεί να ταγκάρει γιατί έχει το κολοφυτό. Anyway. Όλοι είναι εδώ. Α, η Vi είναι στη ζούγκλα του Lee. Άνα όλοι. Εκεί. Πάει damage Lee. Δεν μπορούσα να τον φάω, MG. Κοίτα πόσο είναι όλοι. Κφάτους, please. Ω, MG. Οκ, fuck. Anyway, με μίσησαν λίγο, η αλήθεια είναι, επειδή γύρισα και τους έχω σαν damage. Αλλά τώρα τα χαλάσα... Ω, Μιτζή, τι κάνει και η Zyra. Ω, τώρα θα χάσει πολλά. Κρίμα. Κρίμα, κυρία Zyra. Εκεί που πήγε τώρα. Θα πουσάρω και αυτό το wave και θα χάσει ένα ολόκληρο wave, βασικά. Εκεί. Και θα κάνω και recall εδώ μπροστά στα μούτρα της. Βασικά πες και να με βλέπει, αλλά... Ω, μου παίρνει το blue. Anyway. Το ήθελα αυτό. Αλλά από την άλλη είναι 5 level, ίσως να είναι καλύτερο να το πάρει αυτή, γιατί έτσι κι αλλιώς έχω XP advantage και ο Jax πέθανε. Με. Έχει build the water η Nidalee. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει τελευταία και είναι μόδα πλέον να παίζουν όλοι Bruiser Nidalee. Anyway. Κοίτα πόσο damage κάνουν τα φυτά, είναι άδικο. Κάθεται, βάζεις φυτά και ψοφάω. Ενώ εγώ πρέπει να παλέψω για να σας κάνω damage. Ω, fuck, ήθελα να τις κάνω ignite και έκανα λάθος. Nice, ωραίο counter gank. Την έτρωγα, γιατί έκανε σουλ, τον έτρωγα βασικά. Τζάμπα ουλ, ω, μιτζή τον έφαγε. Τέλος πάντων. Ήταν λίγο χαζούλικο αυτό. Η αλήθεια είναι, θέλω να κάνω flash στο root βασικά, αν μου κάνει. Ωραία. Δεν το πιστεύω, είμαι κακός, fuck, είμαι κακός. Είμαι πολύ κακός, τέλος πάντων. Κλάιν. Δεν έπρεπε να πεθάνω από το passive. Πήρα τα double buffs, ήταν ωραία και πέθανα από το passive. Πω, είμαι πολύ κακός. Anyway. Αυτό με έθλιψε. Η αλήθεια είναι. Επίσης πονάει η καρδιά μου κάθε φορά που πεθαίνω με τη Λούλου, γιατί έχεις τόσα πολλά που μπορεί να κάνεις για να μην πεθάνεις. Anyway. Και ήταν και εύκολο να τα αποφύγω. Λοιπόν, να δούμε τι κάνει το bot lane. Το bot lane, εντάξει, είναι σχετικά ίσο, απλά Lucian έχει kill. Σε σχέση είναι πάνω κάτω ίσο. Για να δω, η Zyra τι πάει να κάνει. Α, έχει πάρει haunting guys, μάλιστα. Οκ. Okay. Τώρα που δεν έχεις φυτά, τι θα κάνεις? Γιατί έκανα ulti ενώ είμαι μακριά της? Kill. Kill. Νομίζω... Τι κάνει? Τι έκω? Μιτζι τα μίσαρε όλα. Τα κατέστρεψε. Ω, Θεέ μου, πόσο είναι. Τέλος πάντων. Η Vi το έλουσε άπειρα εκεί. Anyway. Και τώρα δεν ξέρω τι κάνει. Δεν έχω shield. Please, δεν έχεις μάνα, δεν έχεις μάνα. Τέλος πάντων, το έλουσε άπειρα εκεί η Vi, wow. Α, Θεέ μου. Οκ, από ό,τι φαίνεται κάτω νικάνε, γιατί φόρσαραν το flash του Lucian ή πέθανε η Nama. Και η άλλη χάνει ένα τεράστιο wave εδώ τώρα στο mid. Δεν ξέρω τι κάνει. Kill the bitch. Οκ. Εγώ ουσιαστικά δεν έχασα τίποτα γιατί πούσαρα το wave, η άλλη έχει χάσει ένα τεράστιο wave. Πήρα μερικό... λίγο XP, τέλος πάντων, ο Lee Sin. Αλλά κλάιν, εδώ έχει ένα ping από ό,τι είδα. Μάλιστα, από εκεί με είδε, οπότε πρέπει να το καθαρίσω αυτό το ping. Το χάσα. Οκ, ο Lee Sin είναι εδώ, η Nidalee δεν νομίζω να είναι εδώ. Απλά θα καθαρίσω το ping. Επίσης θα πάρω και εγώ ένα ping, μάλλον. Οκ. Ωραία, τώρα πάω να πάρω ένα ping και ένα blasting wand. Θα μπορούσα να παίρνω και μπότα, αλλά... Klein. Oh, fuck. Λογικά θα πάνε στο Δράκο. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να τον κάνουμε contest. Μην κάνετε contest. Οκ, φάγανε το top, αν πάρουν και το turret θα είναι worth. Απλά καθίστε πάνω και πάρε το turret γιατί παίρνουν τον Δράκο. Και τώρα λογικά θα μου έρθουν 4 άτομα. Ακούγεται αρκετά δίκαιο να πετάω το Q στο φυτό και να μην νιώθει. Πολύ δίκαιο. Το πιο δίκαιο φυτό είναι αυτό. Οκ, το tower δεν το πήραν τελικά. Το tower με λίγο βέβαια. Τουλάχιστον. Και στο mid χάνει αρκετά. Δηλαδή είναι αρκετά πίσω σε CS και σε XP. Είμαι 11 level. Τώρα θα πάω δηλαδή. Το πήγα. Και την παίρνω και σχεδόν 40 creeps. Θα χάσει το τόπο Jax, ναι, θα το χάσει. OMG, η Zyra πάλι μου τρώει το ping, μόλις το βάλα. Δεν ήρθε ποτέ, τέλος πάντων. Και είναι πάλι mid. Anyway. Γιατί χάνω όλα τα lanes. Fuck. Όλοι είναι mid. Θέλει να βάλει ward πάλι εδώ και να με φάει λογικά. Ναι, να τους. Η Zyra είναι τόσο κακιά όμως, είναι κρίμα. Δεν θέλω να χάσω αυτό το παιχνίδι. Έρχομαι, παλέψτε! Ψόφος, ψόφος! Γιατί είναι όλοι εδώ ρε παιδιά πάλι? Where is my team? Οκ, θα ξεφύγω! I believe! Δεν θα ξεφύγω βασικά. Α, Θεέ μου. Anyway. Απορώ γιατί δεν ήρθε η Vi, αλλά τέλος πάντων. Ξαφνικά αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ο άλλος μόλις τώρα έφτασε 100 CS. Λυπηρό. Λυπηρό. Οκ, τουλάχιστον μπορώ να του πάρω το tower στο mid. Και μετά να του ψάρω τα waves και να κάνω λίγο roam. Ο Jax χάνει τα gold τώρα που δεν θα πέσει στο tower. Δεν θα τα πάρει τα gold. Anyway. Εν τω μεταξύ πίστευα ότι με το flash θα περάσω το ult Zyra, η οποία λείπει παρεπιπτόντως. Team. Όλοι λαγκάρουνε, τι γίνεται? Και δεν λαγκάρω μόνο εγώ που λάγκαρα, ξέρω εγώ, συνήθως. Συνήθως ήμουν εγώ αυτός που λάγκαρα, τώρα η Nidalee θα μου έρθει πάλι εδώ. Υπάρχει πιθανότητα. Μπορεί να κάνει και recall, αλλά δεν ξέρω. Κολόφυτα! Οκ, πάω πάνω. Έρχομαι ομάδα, team. Ακολούθαμε, please. Okay. Δεν έχει flash, please. Πήγαινε! Α, Θεέ μου. Δεν είχε flash. Κάτω τι γίνεται, γιατί χάνε τόσο πολύ. Γιατί τρώνε τόσο πολύ zone. Οκ. Okay. Νομίζω τώρα τους πιάσαμε. Τους πιάσαμε. Vision, please. Vision. Έλα εδώ να σε ουλτα... Θεέ μου, γιατί είναι τόσο κακή. Θεέ μου, γιατί... Είμαι Λούλου, έλα κοντά μου. Θα σου προσφέρω ζωή. Fuck. Οκ, dive δεν νομίζω να μπορούν να κάνουνε. Ας τους να σε κάνω dive. Anyway. Ρε τι τραβάω. Τι τραβάω. Η άλλη μου παίρνει το μπλε. Τέλος πάντων. Οκ. Α, γιατί το παίρνει το μπλε. Το Blacksil χωρίς λόγο. Α, πάλι με τη Λυσίνη. Τουλάχιστον η Sivir παίρνει λίγο free farm τώρα κάτω. Για να δω, έχει 137. Άλλος έχει 160 και έχει 4-1 Lucian. Ω Θεέ μου. Αυτό το παιχνίδι είναι αρκετά δύσκολο. Okay. Ο μόνος που έλειπε από το mid ήταν ο Lucian. Καλώς το να. Ούλτα ρε το να. Ευχαριστώ. Ψόφα. Τα έλουσα λίγο όλα, η αλήθεια είναι. Γιατί φύγανε όλοι. Τέλος πάντων, τα έλουσα όλα, η αλήθεια είναι. Κι εγώ. Και γιατί τώρα δεν μπορώ να αγοράσω καπέλο για λίγο. Τέλος πάντων, ας πάρω... Θα σπουλήσω τώρα για να πάρω καπέλο. Και τώρα παίρνω πάλι δράκο. Μπορείς να κάνεις ή το root, σε παρακαλώ, Sivir. Προσπάθησε... Αυτό έτσι κι αλλιώς θα το αποφύγεις, γιατί είναι κακιά η Zyra. Ναι, καλά δεν γίνεται βασικά να το κλέψα πολύ. Εντάξει, ναι. Και παίρνω από πάνω τώρα γιατί ψάρει Nidalee, η οποία Nidalee έχει και teleport και ο Jax δεν είναι αρκετά δυνατός για να παλέψει την Nidalee. Πράγμα που ήστευα ότι θα ήταν, Λογικά θα την κάνει outscale σε κάποια φάση. OMG team, please. Τώρα είμαι σε κακή θέση, αλλά έχω ulti, ας πούμε, άμα... Οκ. Πίδα! Πίδα! Είμαστε τρεις! Μου πέτυχε ρούτα, απίστευτο. Go! Άμα πήγαινε ο Jax και τον έκανα ulti, όλα θα ήταν τόσο καλύτερα, αλλά... Αυτό δεν μπορούσα να το κάνω πριν όταν την έφαγα στο mid, ας πούμε, πρέπει να το φάω. Οκ, αυτό ήταν καλό ουσιαστικά. Νομίζω σπάσαμε και κάτω. Ναι, αυτό είναι πολύ καλό. Και νομίζω θα πάρω και το mid τώρα. Χωρίς να είμαι σίγουρος. Α, έχω όπειρα κρύψη. Α, τα έχασα όλα, fuck. Δεν θα τα πάρω. Γιατί είναι πάλι εδώ Lee, κατάρα. Κουραστικό αυτό το game. Μου φαίνεται θα πάρω και το άλλο το trinket. Και έβαλε να πίνει και εκεί, μην πας αν ζω και το πας. Είναι bait, please. Και η Zyra έχει ένα Liandris, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα πως πρέπει να χτίσει η Zyra, αλλά δεν μου φαίνεται τέλος πάντων πολύ δυνατό. Όλοι θέλουν να... τι να... No. Αφού είμαι... έχω συνέχεια δύο άτομα mid, πώς γίνεται στο χάρτη να μην κάνουμε τίποτα. Α, ο Jax τώρα δεν έχει Nidalee λογικά. Ναι, η Nidalee τρέχει με double buff κιόλας και του ρίχνει και ένα level. Αυτό είναι πολύ καλό μου φαίνεται. Επίσης το turret όσο είμαι εγώ εδώ πέρα νομίζω δεν το παίρνουν. Ναι, όσο είμαι εγώ εδώ πέρα δεν το παίρνουν, ένα Q και τα τρόλα. Ω, την πιάνω αυτή. Okay. Δεν χρειαζόταν να κάνεις ulti με Lulu. Anyway. Go, go. Please. Πάμε τα μέσα όλα. Αυτό είναι το zone που τρώμε βασικά. Τέλος πάντων. Ο Jax που είναι? Α, ο Jax είναι στο mid. Okay. Δεν γινόταν να πάω εκεί γιατί αν έτρωγα τον knock-up θα πέθαινα, ξέρω εγώ. Οπότε... και τώρα δεν γίνεται να κάνω και def γιατί αν πάω και κάνω def θα μου πετάξει κάποιο root. Είτε η Zyra μου το πετάξει, η Morgana, δεν έχει νόημα, θα πεθάνω. Οπότε... πρέπει να το αφήσω αυτό το turret. Jax, please, γιατί δεν έκανες recall? Oh god. Oh god, no. Και άμα τους φάμε όλους εδώ θα είναι πολύ καλό. Ο Lucian τι κάνει? Του κάνα slow. Του κάνα και ζώο. Οκ, okay, πάμε. Λογικά τώρα τρώμε τον Baron. Λογικά. Ωραία, έχω και ping, έχω και το κόκκινο το trinket. Ουσιαστικά έτυχε να είναι πάνω η Sivir, που η Sivir κάνει όλο το damage τέλος πάντων. Κάνει teleport εκεί πάνω, άλλος. Ω Θεέ μου, το έκανε smite. Αν μας το έπαιρε με το passive θα ήμουν πραγματικά απίστευτα αθλημένος. Απίστευτα αθλημένος. Jax, τι κάνεις, είσαι τρελός? Οκ, okay, ευτυχώς. Μπορώ να το πάρω αυτό. Εδώ, εδώ. Γιατί είμαστε κότες? Δεν γίνεται να τα αφήσουμε έτσι στο blue μου. Κατάρα, δεν έχω πάρει blues αυτό το παιχνίδι. Ένα έχω πάρει. Ή δύο. Τέλος πάντων. Δεν έχω πάρει πολλά. Θα μπορούσα να έχω πάρει πολύ παραπάνω blue. Αναρωτιέμαι, νομίζω θέλω ζώνια αντί για void stuff. Καταρχάς να δω αν έχουμε magic resist. Έχει μόνο Lee Sin λίγο. Οπότε ας πάρω ζώνιας. Οκ, okay. Λογικά μέχρι να βγει το inhibitor, όμως τι πάω κάτω. Please, αυτά εδώ κάποιος πρέπει να τα κάνει, κάτι. Δεν έχει R. Πέθανες εσύ. Ναι, καλά, χάλασε και το ulti. Θεέ μου, πως κάνω από τη Morgana. Anyway. Χάλασε και το exhaust και το ulti. Δηλαδή, τι πίστευε? Έχω κάνει όλο το rotation, έρχομαι, έρχομαι. The throws, the throws. Τέλεια. Μπράβο ομάδα. Go team. Όχι root, μας έπιασε όλους root. Οκ, okay, τώρα αυτό είναι κακό εδώ, γιατί εγώ ας πούμε δεν μπορώ να περάσω. Ου, το βάλα το shield, ο άλλος έκανε flash, πάτα τον. Ωραία, τέλεια. Σε παρακαλώ να το πάρω, σε παρακαλώ ομάδα, ευχαριστώ. Ωραία, θα κάνουν και άλλο throw τώρα. Θα έρθουν εδώ πέρα στο δράκο 100%. Να. Μίσαρα να το πήξει, αλλά τέλος πάντων. Α, νομίζω ότι ο Jax έφαγε την Nidalee, αλλά δεν την έφαγε. Α, η Nidalee έρχεται στο mid. Όχι, πάει. Μας τρώει το ward στον Baron. Θεέ μου, αυτά τα κρύψουν OP, δεν προφάνε. Οκ, ο Jax έχει 6-2-4. Αυτό είναι καλό. Ωραία, τώρα λογικά θα αρχίσει να χτίζει ψηλό τάνκι. Και το inhibitor βγαίνει. Ω, μιτζ είναι όλοι πάνω. Τρέχα. Νομίζω ότι την τρώνε αυτή. Άμα είναι λίγο έξυπνη, την τρώνε. Απλά πηδάνε πάνω στη Morgana, την τρώνε. Να κάνει flash. Okay. Η Morgana ήταν σε φάση. Πάω, παιδιά, τους κλείνω. Αυτοί με κλείνουν βασικά. Και αναγκάστηκε να κάνει flash. Πράγμα που είναι πολύ καλό γιατί δεν έχει initiate. Όμω ο Jax την έκοψε αυτή η άπειρα. Nice. Ωραία, έχουμε τώρα και το inhibitor, τώρα έχουμε και baron buff για λίγο ακόμα. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε siege. Πάρτε το απλά, αντρικιά. Please. Ω Θεέ μου, αυτή έχει τζόνιας. Κατάρα, θα πεθάνει έτσι κι αλλιώς. Ο Jax είναι ένα τέρας. Νομίζω ότι το κερδίσαμε το game. Ενώ δεν θα το κερδίσουμε τώρα, αλλά για να το... μην το κερδίσουμε πρέπει να το πετάξουμε δηλαδή. Με αυτή τη λογική. Άμα έρθει η Zyra πολύ κοντά για να καθαρίσει κανένα wave, απλά θα... βασικά το τελειώνουμε, ναι, έχουν πολύ. Θα την κάνω flash hex. Flash... Whimsy! Wow! So cute! Rip! Ω Θεέ μου, ψοφάνε από τα towers! Κατάρα! Φύγετε, παιδιά μου. Μην τον γκριντάρουμε. Οκ, πάμε που σάρα αυτό το wave. Να τους αναγκάσω να πάνε και κάτω. Και δεν ξέρω πότε βγαίνει ο Baron, πρέπει να βγαίνει γύρω στα 2 λεπτά. Από εκεί. Δεν είναι πολύ απολαυστικό όταν πετάς το Q και ψοφάνε όλα έτσι. Τσα-τσα-τσα-τσα. OMG. Αυτή που δεν την έχω με την κάνω kite, η αλήθεια είναι. Καλά, βασικά άμα θέλω δεν με τρώει με τίποτα. 33 και αυτά Baron, ok. Τα έχω ζώνιας. Και θα έχω και σχεδόν void stuff. Παρά κάτι gold. Ok, πρέπει να θυμηθώ να πατήσω το ζώνιας. Γενικά στη Lulu έχω ένα συναίσθημα ασφάλειας. Και λέω δεν θα πεθάνω ποτέ, δεν χρειάζεται. Και μετά πεθαίνω και λέω, oh fuck, είχα ζώνιας. I suck. Άμα την πιάσουν την άλλη κάτω θα είναι πάρα πολύ καλό. Αν πιαστούν δεν θα είναι καλό. Αυτή τώρα δεν έχει το Q της. Και έχει βγει blue. Πάνε mid οι άλλοι. Wow. Και άμα ο Jax πάρει το inhibitor θα είναι worth, αλλά δεν νομίζω. Είναι πολύ καλό rotation αυτό που κάνουν νομίζω. Όχι, άλλη μπήκε έτσι. Οκ, πού πήγα εγώ? Η Νάμι πέθανε κάπου, ο Jax πρέπει να έρθει. Η Sivir τι κάνει εκεί, ωραία, άμα... Go Jax! Go Jax, φάτους όλους. Go. Έχω σπίτι σε λίγο, Ω Θεέ μου, Jax, φάτους όλους. Oh. The beast. The beast itself. Μισαρά το τέτοιο μου. Το αποδάφτω. Απλά θα τον αφήσω να κάνει recall, είναι worth. Πού θα πας? που θα πα... Γάμο, έχει φλάσ. Θα τον ακολουθήσω έτσι αλλιώς. Oh, the predictions. Τον ήπιε. Αυτό ήταν τόσο ωραίο. Δεν ξέρω γιατί. Είδα εντωμεταξύ ότι απλά έχει word το θάμνο και άρχισα να βάλει το κόκκινο trinket. Ω Θεέ μου, φάγανε τον Jax. Αν βάλεις το κόκκινο trinket πριν περάσεις, δεν θα φανεί ότι περνάς, παρόλο που έχει word. Γιατί ακολουθάς τόσο πολύ? Γιατί? Die. Τι κάνει αυτός? Έλα εδώ! Άμα τον πιάσω έχει φάει slow. Δεν ξέρω αν πρέπει να τη σώσω τώρα, μάλλον δεν πρέπει. Δεν γίνεται. Η Sivir είναι κάτω, παίρνει το tower. Καλό είναι αυτό, δεν είναι άσχημο. Γενικότερα. Die. Ναι, για κυνήγα λίγο Λούλου. Για κυνήγα λίγο Λούλου. Οκ. Μου είναι πάνω να το φάω. Όχι, δεν ξέρω. Κάτι γίνεται με τα FPS, ανησυχώ. FPS, please. Μην γυρίσουμε στα παλιά. Είχαμε συμφωνήσει ότι θα είστε εντάξει. Α, έχει βγει τον blue της. Και δεν έχω βγάλει ακόμα Leech Bane, το οποίο είναι πολύ καλό item στη Λούλου, αλλά γενικά τώρα πρέπει να έχεις αρκετό AP για να μετρήσει. Θεέ μου, FPS! Please! Δεν ξέρω τι παίχτηκε ακριβώς τώρα. Τη ώρα ήμασταν οκ. Ωραία. Απλά άμα μπούμε σωστά με τον Jax δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Επίσης την Nidalee δεν με έχει σε ένα Βιένα. Δηλαδή αν μου ήρθε εδώ και μου πεταχτεί πάνω μου όπως πριν θα ψοφήσει. Ωραία, ο Jax είναι bot. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε teleport. Ας πούμε, άμα η Nidalee τώρα είναι έξυπνη και πάει κάτω, εμείς, ας πούμε, άμα θέλουμε να φάμε τον Baron, να κάνουμε κάποιο bait, αυτή θα έχει teleport, τον Jax δεν θα έχει. Αυτό είναι το κακό, ας πούμε, της υπόθεσης. Τα ντότζαρα όλα! Χαχαχα! Αυτό δεν το ντότζαρα. Χαχαχα! Τους μπέιταρα όλους! Τους μπέιταρα όλους, μην ψοφήσω! Ευχαριστώ ομάδα, I love you. Και ο Jax απλά κάνει τη δουλειά του εκεί, 25v1. Κλάιν. Όχι, ο άλλος έχει πάρει Thormail. Έρχομαι. Τέλεια, το τελειώνουμε. Τα ρίξανε όλα επάνω μου. Όλα. Και μετά έκανα ζώνιας. Γιατί η Morgana έκανε flash ulti νομίζω και η Zyra έκανε ulti. Και πάλι καλά ένιωσε η ομάδα μου βασικά. Thanks team. Γιατί ουσιαστικά άμα δεν ένιωθε εκεί πέρα θα ήταν απλά σαν να είχα πιαστεί. Σαν να πέταξα το παιχνίδι. Αλλά αφού ένιωσε, αν πεταχτεί εδώ πέρα πάνω Lee θα τον κάνω ζώο. Βασικά έδωσα speed γιατί είμαι κακός και δεν έχω στόχο. Αλλά εντάξει. Yay, GG, well played. Ήταν αρκετά δύσκολο παιχνίδι, αλλά δεν ξέρω. Τελικά το ομαδικό πνεύμα και η καλή δουλειά απέδωσε. Anyway, αυτό είναι το Elo Hell σήμερα μας 29:30, δεν είμαι σίγουρος. Αν μας άρεσε μπορείτε να κάνετε ένα like, αν δεν θέλετε να χάσετε τα επόμενα βίντεο μου μπορείτε να κάνετε subscribe και αυτά από μένα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.